πληρωτή επικεφαλή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κύριο Μοσχόβη, να ανέβει στο βήμα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργότατε, στελέχη του ΑΔΜΙΕ και της ΡΑΕ, τοπικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να χαιρετήσω την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αυτού του εμβληματικού έργου της ενεργειακής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το υπηρετικό σύστημα ενέργειας της χώρας. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω κάποια από αυτά που υπόθηκαν, διότι είναι τόσο σημαντικά ως ωφέλη αυτού του έργου. Η Μύκονος, ένα εκ των κοσμημάτων του τουριστικού στέματος της Ελλάδας, τουριστικού και αρχαιολογικού θα έλεγα, διότι η δήλωση είναι απέναντι. Αποκτά επιτέλους ενέργεια καθαρή, ενέργεια σταθερή, ενέργεια οικονομική. Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων, το οποίο ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις, εξασφαλίζει την αξιόπιστη οικονομική και επαρκή τροφοδότηση των Κυκλάδων με ηλεκτρική ενέργεια για 30-40 τουλάχιστον χρόνια. Επιπλέον, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την ελαχιστοποίηση και μελλοντική παύση της λειτουργίας των πετρελαϊκών σταθμών παραγωγής, ενώ ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική όχληση επί των νησιών, καθώς επιφεύγεται η κατασκευή εναερίων γραμμών μεταφοράς. Επίσης, με το έργο δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για την αξιοποίηση του δυναμικού των νησιών σε επίπεδο ανανεώσιμων ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα στην προσπάθεια της αλλαγής αναπτυξιακού του τύπου για μια ανάπτυξη έξυπνη, μια ανάπτυξη βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς περιορισμούς. Η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας είναι παράγον σταθερότητας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 2 δεκαετίες και όταν ολοκληρωθεί θα βοηθήσει στην απεξάρτηση της χώρας από ρυπογόνες πηγές ενέργειας και θα καταστήσει την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κόμβο, ενεργειακό παράγοντα στη Βαλκανική αλλά και την Ευρώπη συνολικότερα. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή διασύνδεση όλων των Κυκλάδων, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος της παρούσας προγραμματικής περίοδου, δηλαδή έως το 2020, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει 176 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη πιλωτικές ενέργειες, ώστε τα μη διασυνδεδεμένα νησιά να αποκτήσουν δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας, εξαιρετικά σημαντικό, που θα παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάω για τα νησιά, τα μικρά νησιά όπως η Τήλος, ο Αϊστράτης, που προβλέπεται να παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 85, σχεδόν το σύνολο δηλαδή, της 100 των ενεργειακών τους αναγκών. Επίσης, από το Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται και η τρίτη δεξαμενή αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρυβηθούσα, υπογραμμίζοντας την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, ενώ προγραμματίζεται να αρχίσει σύντομα και να ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο 14-20, στην επόμενη δηλαδή προγραμματική, στην παρούσα προγραμματική περίοδο, η λεγόμενη μικρή ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο, όπως προαναφέρθηκε με λεπτομέρεια προηγουμένως, με τα ίδια πλεονεκτήματα για τη χώρα και τους πολίτες, όπως και η διασύνδεση των Κυκλάδων. Τέλος, ξεκίνησε και τρέχει το πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, το Εξοικονομώ Κατοίκων, το δεύτερο μέρος, το νούμερο 2, με δημόσια δαπάνη 250 εκατομμύρια ευρώ και στόχο να συνεχίσει την προσπάθεια της ενεργειακής αναβάθμισης 26.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα. Προσπάθεια που ξεκίνησε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 με το Εξοικονομώ Κατοίκων 1, όπου με 380 εκατομμύρια ευρώ αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 45.500 κατοικίες και εξοικονομήθηκαν 754 γιγαβατόρες. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι μερικά μόνο από παραδείγματα πολλών έργων που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα στο τομέα της ενέργειας και όχι μόνο. Έργα απαραίτητα ώστε να μπορέσει η χώρα να γυρίσει σελίδα και να κάνει το άλμα προς το εμπρός που όλοι θέλουμε και περιμένουμε. Στην προσπάθεια αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν, είναι και θα παραμείνει να είναι, θα συνεχίσει να είναι αρρωγός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.